Δεν φαίνεται ότι θα μιλήσουμε για παλίτσα. Φαίνεσαι δυνατός. Φαίνεσαι δυνατός μετά τα Χριστούγεννα. Εσύ είσαι τέσσερα δυνατός στην Premier League. Εγώ είμαι δυνατός. Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα στην Premier League. Το μεγάλο μάτι του Σαββατοκύριακου είναι το Manchester United Southampton. Πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν. Είναι γνωστό στην Αγγλία ότι οι αγωνιστικές δεν πηγαίνουν αντίστοιχα με τον πρώτο γύρο μετά τα Χριστούγεννα. Αν το πρώτο μάτς στο St. Mary's ήταν πολύ σημαντικό, αυτό είναι ακόμα περισσότερο σημαντικό για την τετράδα. Γιατί η Southampton πλέον μετά την νίκη με την Arsenal κυνηγάει στα ίσα. Όσοι έλεγαν ότι θα πέσει η απόδοσή του, θα πέσει από την τετράδα, δεν διαψεύστηκαν απολύτως. Έπεσε κάποιο διάστημα, έκανε ρήτες και στην έδρα της. Απλά έδειξε κατευθείαν να συνέρχεται. Με νίκη επί της Arsenal, με καλό αποτέλεσμα με την Chelsea. Και τώρα τι κάνουμε. Τώρα πολύ δύσκολο το match. Η United πηγαίνει χάλια εκτός έδρας, μια χαρά τα πάει εντός έδρας. Δεν έχουμε. Οι Άγγλοι γράφουν ότι μπορεί να αλλάξει σύστημα ο Van Gaal, να το κάνει 4-4-2 για αυτό το match. Γιατί πολύ απλά στο πρώτο match το 3-5-2 δεν τράβηξε καθόλου. Ήταν από τα χειρότερα match United και ας πήρε την νίκη με δύο ευκαιρίες. Η Southampton μπορεί να κάνει τη ζημιά. Έχουν απουσίες και οι δύο ομάδες. Κλασικά για την United, δεν το συζητάμε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον σε ποια θέση θα παίξει ο Ρούνι. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο Van Gaal θα αφήσει στον πάγκο τον Φαν Πέρση ή τον Φαλκάο. Πιθανότητα τον Φαν Πέρση. Αν έπρεπε να ποντάρουμε, τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε. Southampton. Southampton. Τρέλα. Εκεί που δεν ξέρεις όμως που είναι να ποντάρεις, φαντάζομαι ότι είναι στην Ισπανία έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Έχει φοβερά πράγματα και με τη. Και με τη Ρεάλ και με τη Μπαρτσελόνα. Πώς τη βλέπεις τη Ρεάλ? Με 13 παίκτες να παίζουν, να τραβάνε κυρίως το κουπί για την ομάδα του Αντσελότη. Φάνηκε σαν να μαζεύουν κούραση από όλα τα παιχνίδια, από το Παγκόσμιο Συλλόγων. Τελικά έχασε από την Βαλένθια και ακολούθησε ακόμη πιο δυνατή σφαλιάρα από την Ατλέτικο. Όχι για την ήττα τόσο δύο. Δεν πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Όσο με το ότι δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα είναι η ευκαιρία της. Έχει την Ισπανιόλα στον Μπερναμπέο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση και αυτή τη φορά να γκελάρει. Και άλλοι δύο παίζουν μεταξύ τους. Ο Ρονάλντο είναι κουρασμένος και δεν ξέρω αν μπορεί. Οι αριθμοί λένε ότι δεν μπορεί χωρίς τον Ρονάλντο. Εσύ τι πιστεύεις? Εντάξει, τώρα με την Ισπανιόλα δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν τον Ρονάλντο ή τον Μόντριτς, ας πούμε, για να κερδίσεις πλέον με αυτή τη Ρεάλ. Δηλαδή... Γιατρικό θα είναι η Ισπανιόλα. Ναι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους, έχουμε ντέρμπι κορυφής Μπαρτσελόνα Ατλέτικο, η ευκαιρία της Ρεάλ πιθανότατα να ξεφύγει κι άλλο αν οι Ρεάλ έρθουν χ. Είναι σε καλύτερη κατάσταση η Μπαρτσελόνα όμως από τη Ρεάλ. Αυτό είναι το. Ασχολούμαστε με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, αλλά το θέμα είναι να ρωτάμε σε τι κατάσταση είναι η Ατλέτικο. Με την Μπαρτσελόνα έχει να χάσει νομίζω 6 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Την απέκλεισε στο Champions League. Της πήρε... Το πρωτάθλημα στην έδρα της. Ναι, ήταν αυτό το 1-1, από τότε έχουν να παίξουν. Και στο Super Cup πέρσι που έκανε τις δύο ισοπαλίες, το πήρε τελικά η Μπαρτσελόνα με τις ισοπαλίες, αλλά της έχει πάρει τον αέρα. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, πριν πάει ο Σιμεώνε, έτρωγε 4 και 5 η Ατλέτικο. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Και είναι ξεκούραστη η Ατλέτικο. Δηλαδή έκανε rotation με τη Real, μια χαρά. Έβαλε εκεί πέρα μαγικά πιτσιρίκια, έτσι. Ναι, τώρα θα παίξουν οι κανονικοί, βέβαια. Οι οποίοι εντάξει. Αν τα βάλουμε κάτω πάντως και δούμε τη φόρμα της Ατλέτικο αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα που έχει η Μπαρτσελόνα, κυρίως εξαγωνιστικά. Προχτές διάβαζα ότι οι παίχτες τα έχουν με τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος στέλνει τον ψυχολόγο και τον γυμνασίστα από διτήρια. Δεν πάει ο ίδιος. Θεωρούν ότι είναι αλαζόνας πολύ. Υπήρξε το θέμα με το Μέση, εντάξει, να φύγει. Νομίζω ότι είναι τεράστια υπερβολή να το συζητάμε καν. Αν φύγει κάποιος, θα είναι προπονητής. Ναι, δεν υπάρχει καν θέμα, εντάξει. Έχουνε... Ναι, νομίζω. Και νομίζω ότι αν τα βάλεις και τα δύο αυτά μαζί, υπάρχει φαβορί στο μάτς. Πάμε στο Ρώμα Λάτσιο. Μετά από αρκετά χρόνια, πόσα χρόνια είναι που, που είναι δεύτερος με τον τρίτο. Πολλά. Είναι πολλά χρόνια. Η Λάτσιο έκανε τεράστια νίκη, πολύ εύκολη κόντρα στη Σαμπντόρια. Με 3-0, οπότε πηγαίνει με πολύ καλή ψυχολογία. Ο Καντρέβα επέστρεψε, έπαιξε αλλαγή. Φιλίπε Άντερσον. Καλό. Φιλίπε Άντερσον έβαλε το πρώτο γκολ με την Πάρμα πριν από 4 μάτς και δεν σταματάει. Έχει στα και τελευταία. Τον κράζαν όλοι. Ναι, και τον κράζαν. Στα τελευταία 4 μάτς έχει 4 γκολ και 4 ασίστ. Στα 10 γκολ της Λάτσιο. Αγαπημένο παίκτη του Μπιόλι. Ξαφνικά έγινε ηγέτης από το πουθενά. Ενώ περιμέναμε τον Καντρέβα, έγινε ηγέτης. Έκανε τον Καντρέβα να φαίνεται η απουσία του. Ναι. Οπότε τώρα θα είναι και δύο, μπορεί να είναι και πονοκέφαλος για τον Μπιόλι αυτό που θα του έχει και του δύο μάλλον κομπλέ. Εντάξει, πέρα από τον ντέρμπι, η Ρώμα είναι πολύ πιο δουλεμένη ομάδα γενικότερα σε όλες τις γραμμές. Τον έχει τον αέρα και είναι ντέρμπι. Δεν μπορείς να πεις. Απλά η Άλλη είναι πολύ δουλεμένη ομάδα. Το καλό μάτς δεν είναι αυτό όμως ο τσαγωνιστής. Το καλό μάτς είναι αυτό. Εντάξει, ναι, οκ. Αλλά το άλλο είναι άλλο. Το άλλο είναι άλλο. Είναι λοιπόν το Νάπολι Γιουβέντους, που με μια Γιουβέντους τώρα να αντιμετωπίζει
κατά κάποιο τρόπο μια μίνι κρίση στα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα έχει μόλις μια νίκη, το διπλό με την Κάλιαρη και τρεις ισοπαλίες. Ενώ αν λάβουμε υπόψη μας και το Super Cup που ήταν επίσης κόντρα στην Νάπολη, πέντε παιχνίδια μόνο μια νίκη. Όχι ακριβώς μουρμούρα, αλλά ένας προβληματισμός θα λέγαμε για την Juventus. Δεν τελειώνει τα μάτς, τα μεγάλα μάτς. Ναι, ενώ έχει πολύ μεγάλα κομμάτια κυριαρχίας μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι αυτό που λες, δεν τελειώνει. Τρώει μια φάση, δέχεται τον γκολ, στραβώνει. Χαρακτηριστικά σου θυμάμαι από τον Νάπολη Ρώμα, το οποίο η Νάπολη πήρε από νωρίς το προβάδισμα, σπατάλησε μετά, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ευκαιρίες, αλλά δεν έχασε το μάτς. Οπότε τώρα πώς θα γίνει. Είναι από τις πιο δύσκολες έδρες που έχει να βγάλει η Juventus. Η παράδοση είναι με τους γηπεδούχους. Από το 2001 έχει να κάνει διπλό στον ανώτο η Juventus. Θα είναι τρομερό τεστ, ειδικά τώρα με τα πρόσφατα αποτελέσματα που δεν ήταν θετικά. Τον σώζει λίγο. Όχι τον σώζει που να λέγαμε σε κάτι ότι κινδυνεύει, αλλά η εικόνα του Αλέγκρι φτιάχνεται λίγο από το Champions League, ότι κατάφερε να προκριθεί τώρα. Εγώ πάντως βλέπω Μανώλο και Γκαμπιαντίνι γκολ και Juve knockout.